Οι Έλληνες χριστιανοί της Θράκης, οι γιαούριδες, όπως λέει αυτός ο, πώς το λένε, ο Ντεντέ, τους λέω γιαούριδες, του γνωστού προεκλογικού βίντεο, οι οποίοι υφίστανται, τα είδατε, το σύντο έχετε δει στην τηλεόραση, οι οποίοι υφίστανται μια κρατική πολιτική επιβολής ανισοτήτων σε βάρος τους, με προσχήματα υψηλών πολιτικών και λεπτών χειρισμών, δεν προηγούνται πια σε μυθολογήματα για να αξιοπαθούσες μειονότητες. Αν κάποιοι βιώνουν πραγματικές ανισότητες, αυτοί είναι οι μουσουλμάνοι, οι Ρωμά και οι υπομάκοι της Θράκης. Και όχι το ανεπτυγμένο κοινωνικά, μορφωτικά και οικονομικά τουρκογενές κομμάτι της μειονότητας. Εκείνοι οι οποίοι υποφέρουν είναι οι Ρωμά, οι Τσιγκάνοι και οι υπομάκοι. Δεν είναι οι άλλοι οι οποίοι πολλαπλώς έχουν πηγές χρηματοδοτικές από πολλές πλευρές, όπως ξέρετε. Η συγκεκριμένη ποσόστοση, δηλαδή με την ποσόστοση αυτή, δεν θα μπει ένας ταλέπορος Τσιγκάνος ή ένας πομάκος στις δημόσιες υπηρεσίες. Θα μπουν αυτοί που έχουν τα λεφτά και θα έχουν μια παιδεία. Οι οποίοι ποιοι θα είναι? Το τουρκογενές τμήμα. Αυτό που έχει σχέση με το προξενείο. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό? Δεν το νιώθουν αυτό? Τόσο ηλίθιοι είναι αυτοί οι οποίοι κατέθεσαν αυτό το νομοσχέδιο? Ή τόσο άσκεφτοι είναι? Είναι υπόλογοι ενώπιον του ελληνικού λαού. Είδατε καμία εφημερίδα να γράφει τίποτα? Είδατε σε κανένα πάνελ να λέγεται τίποτα? Απλώς και μόνο οι μεγάλες θεαματικότητες εκπομπές μιλάνε για τον Μακάκα και τον Φούστη. Αυτά είναι που μας ενδιαφέρουν εμάς. Πάμε παρακάτω. Η συγκεκριμένη ποσόστοση διευρύνει ένα καθεστώς διακρίσεων σε βάρος των χριστιανών και σύντομα θα δημιουργήσει ανισότητες και εντάσεις με ανυπολόγιστες συνέπειες για την περιοχή. Όσοι εντός και εκτός Ελλάδος σχεδιάζουν το μέλλον της Θράκης, θα πρέπει να μην ξεχνούν ότι εδώ, εκτός από τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας, ζουν και χριστιανοί. Απαιτούμε διατήρηση της αρχής της αμοιβαιότητας για τα βακούφικα ως ασπίδα προστασίας για τα αντίστοιχα ελληνικά βακούφια στη Θράκη, ως προβλέπει η συνθήκη της Λοζάνης, την οποία συνθήκη προτάσει και το ίδιο το νομοσχέδιο στο άρθρο 1. Δηλαδή αναφέρονται στη συνθήκη της Λοζάνης και η ουσία του νομοσχεδίου αναιρεί τη συνθήκη της Λοζάνης. Εγώ απορώ και θα τον μπορώ να τολμήσω να πω της κυρίας Υπουργού, έχει διαβάσει τη συνθήκη της Λοζάνης? Και ακόμη περισσότερο, έχει διαβάσει τα πρακτικά της συνθήκης της Λοζάνης? Ή κανείς από αυτούς τους πολυσχηδείς συμβούλους τους ή τον γιο της που έχει 14.000 ευρώ, όπως λέγεται, το μήνα? Το είπαμε και αυτό και κανείς δεν το διαψεύει. Για την κόρη του Μαγκίνα που πήγε στον ΟΤΕ, έγινε ζήτημα. Για τον γιο της Μπακογιάννη, κανείς. Καμία ανοίξη. Είδατε κανείς να γίνει ανοίξη? Κανείς. Καμία ανοίξη. Άρα τι σημαίνει? Είναι κατένδυα αυτή το μέσον? 2 μέτρα και 2 σταθμά. Αυτή είναι η ειλικρίνειά σας? Ποιος μπορεί να με πείσει ότι είναι ειλικρινή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πλέον? Ή κρύβουν ιδιοτέλειες ή εκτελούν εν ψυχρό ανθρώπους? Είναι ψυχροί δολοφόνοι. Πάμε παρακάτω. Αποφυγή κάθε τεχνητής ενοποίησης βακουφίων σε παντοδύναμες διαχειριστικές επιτροπές που θα αποτελέσουν ένα ακόμα θεσμό της Θράκης ελεγχόμενο από την Άγκυρα. Αναβάθμιση του ρόλου των νόμιμων μουφτίδων, οι οποίοι ως ανώτεροι ιεριαρχοί στο Ισλάμ θα πρέπει να έχουν λόγο και στη διαδικασία αποδοχής υποψηφιότητων στις διαχειριστικές. Απόσυρση της ρατσιστικής ποσόστοσης για τους διορισμούς στο δημόσιο και μέρημνα για την παροχή ελληνικής παιδείας και ίσων ευκαιριών σε όλους τους κατοίκους της Θράκης, χριστιανούς και μουσουλμάνους. Δηλαδή αυτές είπαν του τρελού, ξέρεις, να κάνει κάτι και αυτός ξέρεις τι έκανε. Αυτό είναι με την Ελλάδα. Δηλαδή αν υπήρχε ένα μειονέκτημα από τη μία πλευρά στην πολιτική την οποία ασκούσε το ελληνικό κράτος έναντι των μουσουλμάνων της Θράκης, τώρα το γυρίσαμε το φύλλο και γίναμε από την άλλη την πλευρά. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι οι άνθρωποι εδώ που κυβερνάνε δεν είναι ισορροπημένοι, δεν είναι στη μέση. Κύριε Χούντα, έχει στη σημερινή κοινωνία στις τουρκικές εφημερίδες, είναι πρωτοσέλιδο, και η είδηση είναι η εξής: το Γενικό Επιτελείο στην Τουρκία
κατηγορεί την Ελλάδα ότι προωθεί το σχέδιο της μεγάλης ιδέας. Καλά ακούσατε. Κύριε Χούντα, καλά ακούσατε. Δεν το λέει μια περιθωριακή εφημερίδα. Δεν το λέει ένας ακραίος πολιτικός ή σχολιαστής. Είναι επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Κατηγορία από το 1850 και εντεύθεν υπάρχει ένα σχέδιο της μεγάλης ιδέας. Μεγάλη ιδέα. Α, ευτυχώς τώρα έγινε. Το μεγάλο έγινε μεγάλη. Το μάθανε πολύ και τους είπανε μην το βάλετε μεγάλο. Το κάνανε μεγάλη. Μεγάλο ιδέα ήταν, τώρα έγινε μεγάλη ιδέα. Έγινε. Καλά, και αυτό είναι μια πρόοδος. Ναι. Και προσπαθεί με πονηριά να το περάσει στη διεθνή κοινή γνώμη. Συνεπώς απευθύνεται το τουρκικό επιτελείο Εθνικής Άμυνας στην κοινή γνώμη, καταγγέλλοντας εκτός των άλλων την περίπτωση της Δωδεκανήσου και της Ρόδου. Και εν πάση περιπτώσει επισημαίνεται η στρατηγική σημασία της Ρόδου, ότι η Ελλάδα καταχράται τη στρατηγική σημασία, ότι έχει εξοπλίσει τα νησιά και ότι εξαφανίζει, το λέω πολύ γρήγορα, ανατρέχει στα απαράγραπτα δικαιώματα της Τουρκίας επί της Δωδεκανήσου και ότι η Ελλάδα εξαφανίζει τα ισλαμικά μνημεία επί της Δωδεκανήσου, τα οποία μαρτυρούν την ύπαρξη της Οθωμανικής κυριαρχίας και της Τουρκικής κυριαρχίας. Εν πάση περιπτώσει είναι ολόκληρο ένα κατεβατό εδώ. Μα αυτό δεν έχει σχέση με τη λέξη που είπατε. Ποιο? Επεκτατικά σχέδια. Τα επεκτατικά σχέδια, γιατί η Ελλάδα επεκτάθηκε στη Δωδεκάνησα. Τα Δωδεκάνησα είναι υπό αμφισβήτηση. Α, έτσι. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορεί να πει η ελληνική κυβέρνηση ότι είναι εκτός κυβερνήσεως. Η κυβέρνηση η τουρκική είναι μαζί μας, αλλά αυτή είναι η στρατιωτική, είναι η ακραία. Όχι. Αυτό θα είναι πολύ αστείο αν το επικαλεστεί κανείς. Ξέρετε, στην τελευταία εδώ επίσκεψη του κυρίου Μπαμπατζάν, σύν της άλλης αποφασίστη να συναντώνται και οι αρχηγοί των επιτελείων. Αλλά θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό. Και γνωρίζουν οι φίλοι μου οι ένστολοι πόσο ανιδιοτελής και πόσο γνήσιος στις εκφράσεις μου είμαι. Τι εννοώ? Ο Τούρκος επιτελάρχης ή ο αρχηγός του όπλου δεν έχει καμία σχέση με τον Έλληνα συνάδελφο του. Γιατί ο Τούρκος είναι εκεί ψηλά και είναι πολύ βαθμισμένος ο Έλληνας σε σχέση προς το πολιτικό σύστημα. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Δηλαδή ο Τούρκος Γενικός Επιτελάρχης είναι ανώτερος, όπως ξέρετε, και του Πρωθυπουργού ακόμη της Τουρκίας. Θέλω στην Ελλάδα ο ταλέπορος, και όπως πρέπει σε μια δημοκρατία, το πούμε και αυτό, είναι υποτελής της πολιτικής εξουσίας. Συνεπώς, όταν συναντώνται οι δύο, τον κοιτάζει με μισό μάτι ο Τούρκος συνάδελφός του, σαν ένα πτωχό συγγενή, ένα πτωχό άνθρωπο, ένα πτωχό υποτελή. Πτωχό υποτελή από δύο πλευρές, κύριε Χούντα. Η μία πλευρά είναι ότι είναι μιας χώρας πολύ αδύναμης και μικράς, η οποία φοβάται την Τουρκία και μόλις βύχει η Τουρκία αμέσως σπέβδει να καταθέσει τέτοια νομοσχέδια όπως είναι για τη Θράκη ή να προβεί, να γυαλίσει τα παπούτσια της Άγκυρας, να κάνει το χαριτωμένο, να τους κάνει το καρσόνι, να χορέψουν ζερμπεκές, να χορεύουν τσενγκίδε και ο τσέκ. Εγώ, όταν χόρεψε ο Γιώργος Παπανδρέου, τους είπα αυτό. Δεν έπρεπε να το κάνει. Είναι μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να έχει κάποιον δίπλα να του πει ποια είναι η σημειολογία στην τουρκική πλευρά. Είναι το τσενγκί και το και ο τσέκ. Οι Ρωμνοί επί αιώνες ήταν Ρουμ και ο τσέι. Δηλαδή, τι κάμαν οι Ρωμνοί? Υπάρχουν στους σκοτεινούς αιώνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για τη Ρωμιοσύνη. Οι σκοτεινοί αιώνες, δηλαδή ο 16ος αιώνας για παράδειγμα, είναι σκοτεινός αιώνας για μας, στην ιστορία τη δική μας, όπου σχεδόν έχουμε εξαφανιστεί από τη μέση. Είναι η ακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όταν ακμάζει το Οθωμανικό κράτος και τώρα ακμάζει το τουρκικό κράτος, έχει πολλά χρήματα. Έλεγα προηγουμένως, και για να το κλείσω αυτό γιατί μου διέφυγε, ότι στα σχολεία τώρα, στα δημοτικά, πέραν των θρησκευτικών, που αρχίζω από το δημοτικό, μπαίνει το μάθημα εμπορικών γνώσεων. Γιατί λέει, είναι 20-30 χρόνια που μπήκαμε για γερά στο εμπόριο, πρέπει τα παιδιά από το δημοτικό να μάθουν εμπόριο,
διότι το μέλλον μας είναι η οικονομία. Δηλαδή, αυτό το οποίο είχαν οι χριστιανικοί πληθυσμοί μέχρι το 1922, τώρα, ύστερα από 80 χρόνια, το έχουν αποκτήσει στην Τουρκία και εδώ θα μας αγοράσουν. Είναι σε θέση να μας αγοράσουν. Οι δικές μας οι επιχειρήσεις μπροστά στις τουρκικές επιχειρήσεις είναι αστείες επιχειρήσεις. Και οι πιο μεγάλες επιχειρήσεις γελάνε.